παλιότεροι στο έργο μας. Σας θεωρούμε συνεργάτες μας για να μπορούμε να πραγματοποιούμε κατά τον καλύτερο τρόπο τις δραστηριότητες και το έργο της Δημοτικής Αρχής. Καλή συνεργασία λοιπόν. Τα αντικείμενα της αρμοδιότητάς μου είναι η συντήρηση των υποδομών του Δήμου και των Δημοτικών Ενωτήτων. Σήμερα θα σας ενημερώσω ειδικότερα για τα ακόλουθα θέματα. Πρώτον, ασφαλτοστρώσεις πεζοδρόμια. Δεύτερον, αγροτική οδοποιία. Τρίτον, ηλεκτροφωτισμός. Τέταρτον, συντήρηση σχολικών κτηρίων. Και πέμπτον, κυκλοφοριακή αγωγή και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Για το έργο αυτό, για τις ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Καλαμάτας, το έργο αυτό έχει ολοκληρωθεί με προϋπολογισμό 930.000 ευρώ και έκπτωση 63% από τον εργολάβο. Έγιναν λοιπόν τα παρακάτω έργα, ανακατασκευές νέων ταπίτων με φρέζα, καθαίρεση παλαιού τάπητα, ισοπεδωτική, συγκολητική και κατασκευή ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας. Να αναφέρω κάποια από τα σημαντικότερα έργα που έγιναν: οδός Νέδοντος και Σπάρτης, οδός Σύρας και Αθηνών, οδός Μεσίνης και Αθηνών έως Αρτέμιδος, οδός Κρήτης από Βύρονος Μεζόνος έως Πάροδος Κρήτης, οδός Ναβαρίνου, οδός Αθηνών, οδός Μπουμπουλίνας και Χίου έως Σμύρνης, οδός Μπουμπουλίνας από Χρυσοστόμου Σμύρνης Καμβίση έως Πάροδος Νέστορος, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης από Μπουμπουλίνας έως Ευαγγελιστρίας, οδός Χίου Λικούργου έως Μπουμπουλίνας, τμηματικές παρεμβάσεις της Ανθέων από Αγίου Δημητρίου έως Νεοκόσμο, οδός Κανάρη από Ηροδότου έως Πραξιτέλους και την Ομήρου. Επίσης, στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης από Ευαγγελιστρίας έως Σαλαμίνος. Έγιναν ασφαλτοστρώσεις συνολικά 42.552 τετραγωνικών μέτρων. Το έργο αυτό έχει ολοκληρωθεί. Προχωρούμε λοιπόν σε νέα καταγραφή νέων τμήματων δρόμων, προκειμένου μέσα στο 2020 να γίνει μελέτη και διαγωνισμός για την ασφαλτόστρωση νέων δρόμων, ξεκινώντας από τις γειτονιές μας που έχουν τα περισσότερα προβλήματα και τις περισσότερες ανάγκες, αλλά και βάσει τα αιτήματα των συμπολιτών μας όπου έχουν γίνει στην υπηρεσία. Ακόμα θα ήθελα να σας πω ότι έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ρήθρων, κρασπέδων, εγκάρσιων τμήματων και πεζοδρομίων. Έχουν γίνει οι απαραίτητες μετρήσεις ώστε να συνταχθεί η μελέτη για μια εργολαβία για τη συντήρηση και επισκευή τους μέσα από το τεχνικό πρόγραμμα του 2020. Επίσης, θα γίνουν και άλλες ασφαλτοστρώσεις στις τοπικές κοινότητες, ένα έργο ακόμα, ασφαλτοστρώσεις δρόμων τοπικών κοινοτήτων με προϋπολογισμό 400.000. Το έργο αυτό βρισκόμαστε μάλλον στη φάση του προσηματικού ελέγχου προσωρινού αδανοδόχου και γίνονται και ελέγχονται τα δικαιολογητικά. Ακόμα ένα είναι αγροτική οδοποιία. Έχουμε τρεις συμβάσεις εργολαβιών σε εξέλιξη για τις ενότητες Άρη, Θουρία και Αρφαρών με προϋπολογισμό 24.800 ευρώ η κάθε μία. Άλλο ένα έργο για την αγροτική οδοποιία, για τη βελτίωσή της, είναι οι τσιμεντοστρώσεις μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2 με προϋπολογισμό 1.062.000 ευρώ. Έχει προβληθεί πρόταση. Θα γίνει
ηλεκτρονική αποσφράγηση από την αρμόδια επιτροπή στις 14 Ενδεκάτου του 2019. Από τα πιο σημαντικά έργα είναι η συντήρηση των σχολικών κτηρίων, τα οποία παρουσιάζουν πολλά προβλήματα. Ένα έργο που είναι σε εξέλιξη με προϋπολογισμό 520.000 ευρώ από το πρόγραμμα Φιλόδημος. Από αυτή την εργολαβία, λοιπόν, έχουν ανακατασκευαστεί 8 ΒΣΕ στο πρώην Πολυκλαδικό Λύκειο, ένα ΒΣΕ ΑΜΕΑ στον ίδιο χώρο, στο 18ο Δημοτικό, ένα συγκρότημα ΒΣΕ και επίσης στο 4ο Δημοτικό. Επισκευή όψεων άρσησης επικινδυνότητας και ελαιοχρωματισμοί έχουν γίνει στο Γυμνάσιο Θουρίας, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, στο 1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, στο Δημοτικό Σχολείο Βέργας και στο Πολυκλαδικό Λύκειο, αντικατάσταση φωτιστικών LED. Επίσης έχουν γίνει και στο 14ο Νηπιαγωγείο. Στο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Βέργας και στο Δημοτικό Λεϊκόν. Έχει γίνει αντικατάσταση στεγών στο Νηπιαγωγείο Λεϊκόν και επισκευή μονώσεων στο 4ο Γυμνάσιο και στο κλειστό, στο κλειστό γυμναστήριο του Πολυκλαδικού Λυκείου. Προχωράμε λοιπόν στη συμπληρωματική σύμβαση με τον εργολάβο, είμαστε σε διαδικασία της υπογραφής μέσα από τη συμπληρωματική σύμβαση, που εξίσου θα βάλουμε πολλά σχολεία που έχουν διαπιστωθεί ότι έχουμε πολύ μεγάλες ανάγκες. Φώτα LED. Δημιουργήθηκε η ανάγκη επισκευής φωτιστικών σωμάτων στο μουσικό σχολείο με τα φωτιστικά LED για την ομαλή λειτουργία του και τη νέα σχολική χρονιά, στο οποίο παρατηρήθηκαν πολλές βλάβες στα φωτιστικά των διαδρόμων. Επίσης, ανάγκη τοποθέτηση LED υπάρχει και στο πρώτο γυμνάσιο λόγω της λειτουργίας το χώρο του νυχτερινού γυμνασίου Λυκείου. Οι δαπάνες για την ενεργειακή αναβάθμιση των φωτιστικών LED δεν ήταν επιλέξιμες στο πρόγραμμα Φιλόδημος και έτσι καλύπτονται από δημοτικούς πόρους. Στέγες. Κατά τις πρόσφατες καταιγίδες παρατηρήθηκε η εισρωή υδάτων από στέγη του Δημοτικού Σχολείου Θουρίας και διαπιστώθηκε η ανάγκη άμεσης επισκευής των κεραμιδιών και της μονώσης της, της για την υγιεινή και ασφάλεια των παιδιών. Υδραυλικό δίκτυο στο Πολυκλαδικό Λύκειο. Κατά τις εργασίες της ανακατασκευής των ΒΣΕ στα κτίρια του πρώην Πολυκλαδικού, κρίθηκε αδύνατη η σύνδεση με τον παλαιό υπόγειο υδραυλικό δίκτυο μεταλλικών σωλήνων, καθώς αυτές παρουσιάζουν έντονες διαρροές και σημάδια αποσάρθρωσης λόγω της παλαιότητάς τους. Έτσι κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία νέου δικτύου με πλαστικές σωλήνες για να καταστεί δυνατή η ομαλή λειτουργία των ΒΣΕ. Ενεργειακά κουφώματα. Κατά τις έντονες βροχοτώσεις του τελευταίου καιρού παρατηρήθηκε εισρωή υδάτων από φεγγίτες πλησίων μαρμάρινων κλιμακοθρασίων στο 22ο Δημοτικό. Καθαιρέσεις επισκευές. Κατά την περίοδο των εργασιών του έργου δημιουργήθηκαν νέες ανάγκες για καθαιρέσεις σαφρών επιχρησμάτων και επισκευές αυτών στο Γυμνάσιο Λύκειο Αρφαρών και στο 3ο και 4ο Δημοτικό Σχολείο με σκοπό την άρση της επικινδυνότητάς τους. Εξωτερικοί χρωματισμοί. Οι εξωτερικοί χρωματισμοί αυτοί αφορούν τα σχολεία στα οποία θα πραγματοποιηθούν καθαιρέσεις και επισκευές για την επαναφορά των όψεων τους στην πρώτερη ομαλή κατάσταση με σκοπό επίσης την άρση επικινδυνότητάς τους. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι ο ηλεκτροφωτισμός της πόλης μας.
που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, οι εργασίες για την πραγματοποίηση του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Καλαμάτας», με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση κόστους λειτουργίας, έχει ήδη ολοκληρωθεί η αντικατάσταση λαμπτήρων LED με νέους, 2.400 περίπου, ενώ αντικαθαστούμε μέσω της εργολαβίας αυτής 12.500 φωτιστικά με καινούργια επίσης τεχνολογία LED. Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχουν αντικατασταθεί ήδη.